Κύριε Σκόδρα, τώρα μου θυμήσατε μια περιπέτεια πολύ μεγάλη που πέρασα στην νοσηλεία της μαμάς μου και θέλω να τη μοιραστώ, γιατί μου θυμίζει αυτή την ιστορία που μόλις περιγράψατε. Η μαμά μου είχε μυελοδυσπλαστική λευχαιμία, οπότε στόχος ήταν να γίνει μεταμόσχευση μυελού των οστών και δίναμε πολύ μεγάλη μάχη με το χρόνο. Διαπιστώθηκε από τους γιατρούς της, στο Παπα-Νικολάου ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, ότι θα πρέπει πρώτα να κάνει αφαίρεση χολής. Που ήταν ένα χειρουργείο ρουτίνας, πολύ διαδικαστικό, ρουτίνας, αλλά για να μπορέσει να κάνει τη μεταμόσχευση, που ήταν κρίσιμη για τη ζωή της, έπρεπε πρώτα να γίνει αυτό. Και το πρόβλημα λοιπόν ήταν αυτό, η αναμονή που υπήρχε για το χειρουργείο χολής, γιατί δεν ήταν μέσα στα επίγοντα, δεν υπήρχε λοιπόν σειρά, έπρεπε να περιμένουμε και να περιμένουμε και συνέχεια δεν μας δίνανε και μία ημερομηνία. Ήμασταν σε μία μόνιμη αναμονή, ενώ από πίσω λοιπόν υπήρχε ένα σοβαρό χειρουργείο που έπρεπε να γίνει, υπήρχε μία αναμονή για τη χολή, γιατί η χολή δεν μπορούσε να μπει σε προτεραιότητα και είναι λογικό σε σχέση με άλλους ανθρώπους οι οποίοι κινδύνευε η ζωή τους άμεσα. Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι. Όχι, όχι, εννοώ σε σχέση με την επιλογή που κάνανε οι γιατροί. Όχι με την κοινή λογική. Σε σχέση με έναν γιατρό που βρίσκεται στο νοσοκομείο και έχει τη μέρα 5 χειρουργία και πρέπει να βάλει αυτά που τους ανθρώπους που κινδυνεύει η ζωή τους εκείνη τη στιγμή. Και όχι αυτούς που κινδυνεύει λίγο αργότερα. Αυτό εννοώ. Αυτό που είπατε για τις συνθήκες πολέμου και για τη διαλογή ασθενών. Για αυτό το πράγμα μιλάω. Εγώ θα έχουμε κάθε χρόνο 3.500 φυσιολογικό που έτσι όπως το θέτεται ακριβώς με αυτή την απλότητα και αυτή την ταπεινότητα. Αν δεν ξέρετε πώς δουλεύει, ελάτε εδώ να τα βάλουμε κάτω. Ντροπή είναι. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτή η φράση που χρησιμοποίησατε. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα έπρεπε ανθρώπινα να προσεγγιστεί όλο αυτό για να βρεθεί πραγματικά μια λύση και όχι να κουκουλωθεί μια κατάσταση. Γιατί εδώ μιλάμε και για μικρά παιδιά. Μιλάμε και για πολύ σοβαρές περιπτώσεις έτσι που κρίνεται πραγματικά η ζωή τους. Και εγώ θέλω να στείλω και την αγάπη μου και τη συμπαράστασή μου στο ιατρικό προσωπικό, παιδιά που δουλεύει κάτω από αυτές τις συνθήκες, που αντέχει, που προσπαθεί να στηρίξει. Εγώ γνώρισα τόσο σπουδαίους ανθρώπους στο Παπα-Νικολάου, που δεν ξέρω, ήταν και ψυχικά, δηλαδή όλη μου η δύναμη εκεί μέσα συγκεντρωμένη.